Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σε χαμηλά επίπεδα θα βρεθεί και αύριο η θερμοκρασία στην περιοχή μας, ενώ τα χιόνια θα αρχίσουν να περιορίζονται. Ωστόσο, το κρύο και ο παγετός θα διατηρηθεί όλη την εβδομάδα. Για αύριο, λοιπόν, Τετάρτη, περιμένουμε πρωινό παγετό στα ηπειρωτικά και λιακάδες στα δυτικά. Όμως, στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Ισκιωτική χώρα αναμένεται χιόνι ή χιονόνερο. Στις νοτιότερες θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο, με εξασθένηση όμως, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κατρακυλήσει στους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με χιονοπτώσεις ή χιονόνερο και σταδιακή βελτίωση. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ, αρκετή υγρασία το πρωί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 4 έως 6 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται πρωινός παγετός και ήλιος με δόντια. Βαρδάρι στο θερμαϊκό μέχρι 7 μποφόρ, χαμηλές τιμές υγρασίας, ενώ το θερμόμετρο το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 5 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Θεσσαλία θα χιονίσει λίγο μέχρι το μεσημέρι. Τα θερμόμετρα στη Λάρισα και το Βόλο δεν θα ξεπεράσουν τους 4 με 5 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια χιονοπτώσεις θα σταματήσουν το απόγευμα. Το Μεσολόγγιο όμως θα έχει έθριο ουρανό. 6 βαθμούς κάτω από το 0 θα βρεθεί αύριο το πρωί το θερμόμετρο στην Τρίπολη, ενώ στα ανατολικά της Πελοποννήσου θα ρίξει λίγο χιόνι. Βοριάδες στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ και καθαρό ουρανό σε όλα τα δυτικά. Στο Αργοστόλι η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 9 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού για το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.